Ήδη οι δασκάλες των βρεφικών και των παιδικών σταθμών παίρνουν τηλέφωνα τις ωφελούμενες μητέρες, όσες είναι μέσω ΕΣΠΑ, και όποιοι έχουν υπογράψει θα μπορούν από αυτή τη βδομάδα, αύριο μεθαύριο, να ξεκινήσουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους, αλλά από Δευτέρα όμως θα, κανονικά θα αρχίσουν να λειτουργούν οι βρεφικοί και οι παιδικοί μας σταθμοί. Υπάρχει η επιλογή στα νήπια, έχει γίνει σχεδόν όλα τα παιδιά, από ό,τι ξέρω δεν θα μείνει κανένα παιδί απ' έξω. Έχουμε ένα θέμα στα βρέφη, με ένα υπολογισμό που έχουμε κάνει, έχουμε ένα πρόβλημα με 30 βρεφάκια τα οποία δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε. Με κάποια κριτήρια λοιπόν θα γίνει η επιλογή ποιοι θα μπουν μέσα, είναι αυτοί που είναι εκτός ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ εντάξει ότι ήταν το πήρε, αυτοί που είναι τώρα εκτός ΕΣΠΑ, από αυτούς θα γίνει μια επιλογή με κάποια αυστηρά κριτήρια να επιλέξουμε αυτούς που είναι να μπουν στους παιδικούς σταθμούς, στους βρεφικούς σταθμούς. Αυτοί που είναι εκτός ΕΣΠΑ θα είναι με τροφία. Αυτοί που είναι εκτός ΕΣΠΑ, ναι, αναγκαστικά θα είναι με τροφία. Εκτός εάν υπάρχουν, όπως ξέρετε, έχουμε και κάποιες περιπτώσεις που μπορούμε να κάνουμε απαλλαγή τροφίων σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, που αυτό το εξετάζει κάθε φορά το Συμβούλιο της Κοινοπολιτείας. Οπότε δηλαδή μέσω ΕΣΠΑ ξεκινάνε από αύριο τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο. Μέσω ΕΣΠΑ ξεκινάνε τα παιδιά, μπορούν από αύριο όσοι γονείς έχουν υπογράψει. Γιατί στην ουσία υπογράφουν μία σύμβαση, κάποια χαρτιά με τον παιδικό σταθμό. Και όσοι έχουν υπογράψει θα μπορούν να το πάνε και από αύριο. Αλλά καλύτερα από την επόμενη εβδομάδα, λέγω. Μέσα σου είναι και ιδιωτικοί σταθμοί. Και ιδιωτικοί σταθμοί, ναι. Και ιδιωτικοί σταθμοί. Τώρα δεν ξέρω πόσα παιδιά έχουν πάρει ιδιωτικοί σταθμοί. Από ό,τι είδα στις ανακοινώσεις της ΕΕΤΑ, έχουν πάρει και στους ιδιωτικούς σταθμούς παιδιά μέσω ΕΣΠΑ, ναι.